Νόμος 5082-2024 Ενίσχυση ή υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης Ο νόμος 5082-2024, που θεσπίστηκε πρόσφατα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμούς σχετικά με την πραγματική του συμβολή στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικά λύκεια, επαλ. Τα Επαγγελματικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, σήμερα αποτελούν το μοναδικό σύστημα δευτεροβάθμιας επαγγελματική εκπαίδευση. Παρέχουν στου μαθητέ του ευρύ φάσμα ειδικών τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τι δεξιότητε του επιτυγχάνοντα έτσι την ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Η σφαιρική και ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχουν σε κάθε ειδικότητα. Αφορά στο πλήθο, τη μορφή και τη φύση των εργασιών που απαιτούνται, στου τρόπου, στι μεθόδου καθώ και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο στο επίπεδο που καθορίζει η αγορά εργασία. Καθιστούν δηλαδή του σημερινού μαθητέ του και αυριανού πτυχιούχους εργαζόμενου, ειδικά εκπαιδευμένα μεσαία στελέχη παραγωγή, ικανά. Όχι μόνο να αντεπεξέλθουν στι ιδιαίτερα αυξημένε ανάγκε και απαιτήσει των διαφόρων επαγγελμάτων, αλλά και να προσαρμόζονται άμεσα σε νέα αντικείμενα εργασία τα οποία προκύπτουν από την αγδαία εξέλιξη τη τεχνολογία που διαμορφώνει τι σύγχρονε συνθήκε και τα μέσα παραγωγή. Επιπλέον, τα ΕΠΑΛ, με τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό του ρόλο, περιορίζουν τη σχολική διαρροή-σχολική αποτυχία και επιτυγχάνουν την ομαλή κοινωνική ένταξη των νέων. Βλέπε σκοπό των επαγγελματικών λυκείων, από τον νόμο 1566-1985 έως και το άρθρο 18 του νόμου 5082-2024. Η δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση από τις ιδρύσεώς της έως και σήμερα, με τα επαγγελματικά λύκεια, αποτελεί διαχρονικά σταθερή και ανεκτήμητη αξία. Καθήκον και ταυτόχρονα υποχρέωση του Υπουργού Παιδείας και της Πολιτείας, αποτελεί, όχι μόνον η διατήρηση αυτής της αξίας αναλύωτης, αλλά και η ουσιαστική ενίσχυσή της. Η ενίσχυση τη επαγγελματική εκπαίδευση, ΕΠΑΛ, συνίσταται κάτω ελάχιστον στα ακόλουθα. 1. Στη γενναία και σταθερή, κάτω έτο, κρατική χρηματοδότησή τη. 2. Στη δημιουργία γραφείων τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 3. Στη δημιουργία νέων και σύγχρονων κτηριακών υποδομών. 4. Στην ανανέωση και τον εξυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού στο σύνολό του όταν και όπου απαιτείται. 5. Στην ενσωμάτωση των νέων αντικειμένων εκπαίδευση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 6. Στη συγγραφή νέων βιβλίων. 7. Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 8. Στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών. 9. Στην πρόσληψη μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων για τη γραμματιακή υποστήριξη των ΕΠΑΛ. 10. Στην πρόσληψη ειδικών τεχνητών, αναειδικότητα, για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού. 11. Στην πρημοδότηση και διευκόλυνση των ανειδίκευτων και των ανέργων, προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητα σε ΕΠΑΛ και μέσω αυτού νέε προοπτικές επαγγελματική αποκατάσταση. 12. Στην παροχή κινήτρων, πρημοδότηση, φορολογικέ ελαφρύνσεις και άλλα στι επιχειρήσει, προκειμένου να προσλαμβάνουν στι νέε δημιουργούμενε θέσει εργασία, ειδικευμένου πτυχιούχου, απόφοιτου των επαγγελματικών λυκείων, ΕΠΑΛ και όχι ανειδίκευτου. 13. Στη δημιουργία διαδραστικού πληροφοριακού συστήματο, σύνδεση τη με την αγορά εργασία, τόσο στο επίπεδο τη ένταξη των νέων αντικειμένων εργασία στα προγράμματα σπουδών, όσο και στο επίπεδο τη προσφορά και τη ζήτηση εργασία. Ενώ όλα τα παραπάνω αποτελούν αυτονόητα μέτρα ενίσχυση τη επαγγελματική εκπαίδευση, κατά κάποιο περίεργο και ανεξήγητο τρόπο, απουσιάζουν από το νόμο που αφορά την ενίσχυσή τη. Νόμο 5082 19 01 2024 ΦΕΚΑ 9 Α. Ανταυτόν, ο νόμο 582-2024 που ψηφίστηκε στη Βουλή, μετά από εισήγηση τη ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία, προωθεί και επιφέρει σε γενικέ γραμμέ. Ανούσιε συγχωνεύσει των συστεγαζόμενων ΕΠΑΛ, με συνέπεια το φαινόμενο του σχολικού υπερπληθισμού, με τα προβλήματα στη διαδικασία τη μάθηση, στον εκφοβισμό και τη βία που επιφέρει στο σχολικό περιβάλλον, να γίνονται η και όχι να αποτελούν εξαίρεση. Παράγραφο 1 Γ, του άρθρου 19, του νόμου 5082. Αποδόμηση των εργαστηριακών κέντρων, ΕΚ, που αποτελούν βασικό πυλώνα τη επαγγελματική εκπαίδευση. Άρθρο 25 του νόμου 5082. Μετατροπή των αναγκών για μόνιμε θέσει γραμματεία στα ΕΠΑΛ σε περιστασιακή κάλυψη των θέσεων γραμματεία με την εθελούσια απόσπαση εκπαιδευτικών, εάν και όποτε αυτή υπάρξει. Παράγραφο 1Γ και παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 5082. Συγκέντρωση διαφορετικών δομών σε ένα τεράστιο, πολυδέδαλο δυσλειτουργικό και μη διαχειρίσιμο μόρφωμα. Δημιουργία πολλαπλών επιτροπών που δυσχεραίνουν την λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, οδηγώντα σε γραφειοκρατία και καθυστερήσει ακόμη και σε ζητήματα που χρήζουν άμεση επίλυση. Πού λοιπόν έγκυται η κατά τον τίτλο του νόμου διακυρισόμενη ενίσχυση. Παρότι η προσπάθεια εξυγχρονισμού του εργαστηριακού εξοπλισμού και η πρόσφατη εξαγγελία για διορισμού εκπαιδευτικών είναι θετικά βήματα, δεν επαρκούν για την ουσιαστική ενίσχυση τη επαγγελματική εκπαίδευση, η υποσχόμενη ενίσχυση υπολείπεται σημαντικά των βασικών απαιτήσεων που αναφέρθηκαν. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η διακυρισόμενη ενίσχυση επικεντρώνεται στην κατάρτιση, η ΕΚ, και όχι στα επαγγελματικά λύκεια, ΕΠΑΛ. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονό ότι ενώ ο νόμο ανωτεροποιεί την κατάρτιση μέσω τη μετονομασία των ΙΕΚ σε σχολέ ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, ΣΑΕΚ, δεν προσφέρει κάτι ανάλογο στα επαγγελματικά λύκεια, ΕΠΑΛ. Επιπλέον, αυτή η μετονομασία των ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ παρότι στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, υποβαθμίζει τα ΕΠΑΛ και τα καθιστά υποδεστερα των ΣΑΕΚ, απλά και μόνο επειδή στην ονομασία των ΕΠΑΛ δεν συμπεριλαμβάνεται ο διακριτικό όρο ανώτερη. Ενώ λοιπόν ο τίτλο του νόμου υπενήσεται την ισότιμη ενίσχυση τόσο τη επαγγελματική εκπαίδευση όσο και τη επαγγελματική κατάρτιση, η ανάλυση των διατάξεών του αποκαλύπτει μέτρα τα οποία ενώ ενισχύουν την κατάρτιση, η ταυτόχρονα υποβαθμίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικά λύκεια, ΕΠΑΛ. Η κυβέρνηση, οι πολιτικοί φορεί και ο Υπουργό Παιδεία οφείλουν να στρέψουν το βλέμμα του στην επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικά λύκεια, και να την αναγνωρίσουν ω θεμελιώδη πυλώνα τη οικονομική ανάπτυξη και τη κοινωνική προόδου τη χώρα. Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και αυξημένων προκλήσεων, η ουσιαστική ενίσχυση των επαγγελματικών λυκείων, ΕΠΑΛ, στην Ελλάδα αποτελεί ζήτημα ύψη τη σημασία. Αλέξανδρο Αρπεκίδη,